η απόβαση των μεγάλων οικονομικών ομίλων στους οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Κέρτσος έχουν στόχο να αυξήσουν την κερδοφορία τους, πατώντας πάνω σε αυτό το άθλιο καθεστώς της ανατροπής των εργασιακών δικαιωμάτων, της μείωσης των μισθών, της έντασης της εκμετάλλευσης που έχουν ανοίξει όλες οι κυβερνήσεις και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σκέρτσο. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα, αυτό το καθεστώς της εκμετάλλευσης, η βάση της αναπτυσσόμενης ταξικής πάλης που προσπαθείτε να επικαλύψετε, να κρύψετε, να εμφανίσετε μια κοινωνία με 1002 προβλήματα, με τους πλούσιους και με τους φτωχούς, με αυτούς που θησαυρίζουν και με αυτούς που έχουν καταδικαστεί στην ανεργία ότι είναι μία οικογένεια. Αλλά αυτή την εξαπάτηση την έχουν αντιμετωπίσει αποφασιστικά, κύριε Σκέρτσο, οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Τα τραγικά γεγονότα που έζησε ο λαός στην Αττική, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές από μια αναμενόμενη κακοκαιρία καθίζουν στο σκαμνί του κατηγορούμενου την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αντιλαϊκή της πολιτική, αλλά και την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα χάλια, τις ελλείψεις και την υποβάθμιση των αναγκαίων κρατικών υποδομών. Το αστικό κράτος που κρύβεται πίσω από το όνομα επιτελικό είναι ταξικό εργαλείο, αντιλαϊκό εργαλείο. Αφήνει αθωράκιστο το λαό γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Υλοποιεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Αυτό μαρτυράει η πείρα της Εύβοιας που κατακάει και το καλοκαίρι, πλημμύρισε στη συνέχεια, αποκλείστηκε και πάγωσε με το χιόνι, με το κλείσιμο των δρόμων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Οι πληγέντες της Βόρειας Εύβοιας δεν έχουν πάρει ούτε αυτές τις χαμηλές αποζημιώσεις για προηγούμενες καταστροφές. Και η κυβέρνηση διαφημίζει την αποκαλούμενη ανασυγκρότηση που πρημοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο. Η ανεργία, η ακρίβεια θερίζουν και στη στερεά Ελλάδα. Οι δομές της δημόσιας υγείας πάσχουν από μεγάλες χρόνιες ελλείψεις. Οι εργαζόμενοι στις βιομηχανικές ζώνες αντιμετωπίζουν διαχρονικά εργασιακό μεσαίωνα. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ αντιπαλεύουν το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας για το ξεπούλημα ή το κλείσιμο, την απαξίωση μιας στρατηγικής σημασίας επιχείρησης που σημαδεύει όλες τις κυβερνήσεις. Συνολικά, ο δικοματικός καυγάς που ζούμε στη Βουλή δεν μπορεί να κρύψει τις διαχρονικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατηγική του σύμπλευση. Υπέγραψαν μαζί τα μνημόνια που έπληξαν το λαό. Υπερψήφισαν το Ταμείο Ανάκαμψης και τον μπαχτωλό δισεκατομμυρίων στα μονοπόλια της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. Παραχώρησαν τους οδικούς άξονες και άλλες υποδομές τους οικονομικούς ομίλους. Ευθύνονται για την εμπορευματοποίηση και την υποχρηματοδότηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, για την ανατροπή των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Στηρίζουν τα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιτακτική ανάγκη ο λαός να ξεφύγει από την οδυνηρή αναμονή του σωτήρα μέσα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, να μετατρέψει την οργή του σε μαζική δράση, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να δυναμώσει το διεκδικητικό του αγώνα για κάθε πρόβλημα,
να οικοδομήσει τη συμμαχία του και να περάσει στην αντεπίθεση για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να ζήσει σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και ανεργία, με σταθερή δουλειά, αξιοπρεπή μισθό και σύνταξη, δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές, να ζήσει ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς. Αυτή την αναγκαιότητα αναδεικνύουν και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, που στην πράξη έχει συνδιαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις για τη στρατηγική αναβάθμιση και τους επιθετικούς στόχους της αστικής τάξης, εμπλέκοντας τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες και το λαό σε μεγάλους κινδύνους. Η κατάσταση βράζει. Οξύνεται η αντιπαράθεση των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία στο πεδίο της Ουκρανίας. Και η κυβέρνηση έχει χωθεί μέχρι το λαιμό στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς, στη σύγκρουση που μπορεί να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Διαθέτει τις αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, που πρωτοστατούν στις στρατιωτικές ασκήσεις για την περικύκλωση της Ρωσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό του. Προετοίμασε τις συμφωνίες για τις αμερικάνικες βάσεις μέσα από το στρατηγικό διάλογο με τους Αμερικανούς και είναι υπόλογος. Η κυβέρνηση από κοινού με τα άλλα κόμματα αποθέωσε τις συνεργασίες με την Αίγυπτο και το Ισραήλ που δολοφονεί στην Παλαιστίνη. Προσπαθήσατε να εξαπατήσετε το λαό για τον ενεργειακό αγωγό EastMed, υμνώντας το ρόλο των Αμερικανών και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν τη στήριξή τους, ενοχοποίησαν τον αγωγό ως πηγή έντασης στην περιοχή και προσάρμοσαν τις ενεργειακές τους επιλογές, ανοίγοντας το δρόμο για την βελτίωση των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων, γιατί χρειάζονται την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και στο Ουκρανικό μέτωπο. Η κυβέρνηση υπέγραψε την επιθετική ελληνογαλλική συμφωνία για τις νατοϊκές ανάγκες και όχι για την άμυνα της χώρας. Ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικά ελληνικά τμήματα στο Σαχέλ της Αφρικής με δραματικές συνέπειες. Έστειλε στρατιωτικούς και πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία, εμπλέκοντας τη χώρα σε πολεμικά μέτωπα. Στην πράξη έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασπίδα προστασίας της χώρας. Αυτό αποδεικνύεται με την αμφισβήτηση των συνόρων, τις αυξανόμενες διεκδικήσεις μέσα από τη συναλλαγή της τουρκικής αστικής τάξης με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους σας, που αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως ισχυρό στρατηγικό εταίρο. Οι σύμμαχοί σας είναι συνένοχοι για την τραγωδία της Κύπρου, τη διατήρηση της κατοχής και τη διχοτόμηση του νησιού. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν πάρει μέρος στα παζάρια που στείνουν οι αστικές τάξεις και οι ευρωατλαντικοί προξενητές για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών ομίλων. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε πάει στα 9 η λεφτά, πολιτική παρακαλώ. Πρόταση, οι θέσεις του ΚΚΕ αποτελούν δύναμη ελπίδας για το λαό στην πάλη για την απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το ξύλωμα των αμερικάνικων βάσεων, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Για να ζήσουν οι λαοί μέσα σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλους. Σας ευχαριστώ.